Ανακοινώσαμε ήδη, είναι υπογράφεται αυτή τη στιγμή η κοινή υπουργική απόφαση που περιλαμβάνει παράταση της αναστολής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών της χώρας μέχρι και τις 10 Μαΐου. Άρα συν δύο εβδομάδες μετά τις διακοπές του Πάσχα. Μάλιστα. Το δεύτερο αυτό σημείο. Αυτό τώρα δύο λεφτά. Ναι. Εντάξει, 10 Μαΐου. Το περιμέναμε τώρα και ο Κεραμέως. Δηλαδή δεν υπήρχε κανείς τώρα ο οποίος έλεγε πιστεύω ότι αμέσως μετά το Πάσχα θα ανοίξουν τα σχολιά. Τώρα ο περισσότερος κόσμος λέει όμως ότι παιδιά δεν θα ανοίξουν καθόλου. 10 Μαΐου πάλι θα πάτε καινούργια απόφαση να δείτε αν θα ανοίξουν καθόλου ή αν θα ανοίξουν κύριε κάποια στιγμή ή καθόλου. Πώς το βλέπετε? Όπως και η σημερινή απόφαση βασίστηκε στην εισήγηση των ειδικών της ομάδας της οποίας ηγείται ο κύριος Τσιόδρας, έτσι και για την επόμενη απόφαση για το άνοιγμα ή μη των σχολείων θα ακούσουμε τους ειδικούς. Θα πω όμως το εξής, επειδή πράγματι έχω ακούσει αυτά τα σενάρια που λένε θα ανοίξουν καθόλου. Εγώ θέλω να πω το εξής. Εγώ δεν έχω λάβει καμία εισήγηση που να μου λέει αυτή τη στιγμή ότι δεν θα ανοίξουν τα σχολεία. Μισό. Η ειδική, ο κύριος Τσιόδρας και η ομάδα του, αυτή τη στιγμή, για να πάρετε την απόφαση ότι πρέπει τα σχολεία να μείνουν κλειστά μέχρι τη Δέμα, τι σας είπαν, τι φοβούνται? Κοιτάξτε, ο Απρίλιος είναι ο πιο κρίσιμος μήνας. Μάλιστα. Τώρα περισσότερο από ποτέ είναι που πρέπει να εφαρμόσουμε με απόλυτη αυστηρότητα τα μέτρα της κυβέρνησης, το οποίο ήδη το κάνει η στριπτική πλειοψηφία των Έλληνων πολιτών και οφείλουμε αυτό να το υπογραμμίσουμε. Μάλιστα. Τώρα όμως είναι που θα κριθεί η αποτελεσματικότητα των σκληρών μέτρων που έχουμε πάρει τόσες εβδομάδες. Αυτός ο μήνας είναι ο πιο κρίσιμος. Η ειδική είναι αισιόδοξη, διότι η καμπύλη δείχνει μια πολύ καλή προοπτική για τη χώρα μας. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν ότι ο Απρίλιος θα είναι ένας υποδειγματικός μήνας αναφορικά με την εφαρμογή των αυστηρότατων μέτρων που είναι σε ισχύ. Δεύτερο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, αν μου επιτρέπετε κύριε Ποφάντη, στο πλαίσιο λοιπόν αυτό δόθηκε αυτή η παράταση, στο πλαίσιο αυτής της αυστηροποίησης των μέτρων, προκειμένου ακριβώς να λάβουν, να αποδώσουν ακόμα περισσότερα οι προσπάθειες των όλων των πολιτών. Ωραία. Δεύτερο σημείο είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Η ύλη έχει σταματήσει εδώ και ένα μήνα περίπου. Βλέπουμε ότι δεν θα ανοίξουν τα σχολεία. Με ποια ύλη θα εξεταστούν και πώς οι μαθητές των πανελλαδικών και πότε? Εκδόν.